θα καλημερίσω ευθύς αμέσως και την κυρία Αρετή Σπαχή, η οποία είναι πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Έτσι να της δώσω λίγο λόγο και προβάδισμα πριν συνεχίσω μαζί με τη ζεστή μας την καλημέρα, γιατί πρέπει να πει και στην τάξη η κυρία Σπαχή για το μάθημα στα δικά μας τα παιδιά. Καλημέρα, τι κάνετε κυρία Σπαχή? Καλημέρα κυρία Βουλγεράκη, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Απευθύνω ένα ιδιαίτερο χαιρετισμό στους μαθητές μας και στους γονείς και στους συναδέρφους, έστω και να μας ακούν, και της Θεσσαλίας και στο λαό και στους μαθητές της Θεσσαλίας που δοκιμάζονται αυτές τις δύσκολες μέρες, που βλέπουν το βιώσ, τη ζωή τους να καταστρέφεται μέσα σε αντίθετες συνθήκες με πολλής υποστήριξη. Ναι, όντως, τα σχολεία ξεκίνησαν. Τα σχολεία ξεκίνησαν και στο Ηράκλειο με πολύ μεγάλα προβλήματα. Έχουμε τα μεγαλύτερα κενά των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή έγιναν περικοπές των δαπανών και από τις διοριστικές πανήμων εκπαιδευτικών, ώστε διορίστηκαν μόνο 4.000. Ο νέος υπουργός παιδείας είπε ακριβώς 4.000 πανελλαδικά, θέλετε να πείτε, έτσι? Ορίστε. 4.000 πανελλαδικά θέλετε να πείτε. Πανελλαδικά, ναι. Και για την πρώτη και τη δεύτερη βαθμίδα. Αλλά αυτό το ποσό δεν καλύπτει ούτε τους συνταξιούχους. Εμείς έχουμε πραγματικές ανάγκες. 55-60.000. Γι' αυτό φαίνεται από τις προσλήψεις αναπληρωτών που γινόταν κάθε χρόνο, που έφταναν το φτώρι του 50-55.000. Φέτος δεν προσέλαβε ούτε αναπληρωτές. Πήρε μόνο 28.000 αναπληρωτές. Καταλαβαίνετε ότι πάνω από 25.000 συνάδελφοι που πρέπει να δουλεύουν στα σχολεία βρίσκονται στο σπίτι τους μέσα στην ενεργία και στην ομοιρία, και τα σχολεία βεβαίως υπολειτουργούν. Αυτά τα προβλήματα δεν μπορούν να καλυφθούν. Να πω επίσης ότι η ειδική αγωγή δέχτηκε ένα πολύ μεγάλο χτύπημα, με την έννοια ότι τα αναστήθεται πλέον σε ένα διδάσκαλο και καθηγητή της ειδικής αγωγής να φροντίζει, να επιπέμπει, να καθοδηγεί δύο παιδιά, ενώ κατά νόμο επιβάλλεται και επιτρέπεται μόνο το ένα, και πάλι αν υπάρχει δυσκολία. Υπάρχει αυτός ο κανόνας της συμπερίληψης που είναι εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση και άλλη και την προηγούμενη. Δηλαδή συμπεριλαμβάνουν 500 ζητήματα σε ένα κύκλο για να πούνε ότι ουσιαστικά αντιμετωπίζουν κάποιες ανάγκες, αλλά στην πραγματικότητα δεν τις αντιμετωπίζουν. Λοιπόν, μισό λεπτό, κυρία Σπαχή. 4.000 λέτε οι προσλήψεις, κυρία Σπαχή, μισό λεπτό. Καταλαβαίνω, είναι και τα παιδιά δίπλα, είναι μεγάλη δυσκολία να με ακούσετε, αλλά στο κάνουμε λίγο πιο εύκολο για τον κόσμο που μας ακούει. 4.000 οι προσλήψεις που έγιναν πανελλαδικά φέτος μόνο. Τα κενά στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, αν θυμάμαι καλά από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου που δώσατε ως ΕΛΜΕ, είναι 300 τα κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ναι, επίσημα μας δώσανε 220, όμως τα πραγματικά κενά που υπολογίζουμε εμείς με βάση τις ανάγκες της ομαλής λειτουργίας της εκπαίδευσης είναι πάνω από 300. Μάλιστα. Και λέμε με βάση τις πραγματικές ανάγκες, γιατί συγχωνεύονται τμήματα. Έχουμε 30 τμήματα σε πολλά σχολιά. Έχουμε υδροκεφαλισμό στα κεντρικά σχολεία. Και αυτό γιατί δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την κεντρική διοίκηση της εκπαίδευσης και από το κράτος, ώστε να ανεγερθούν νέα σχολεία. Δεν γίνεται αναπτυσσόμενες περιοχές όπως είναι η Μεσαβέλη Παλαιοτσάρη να λειτουργούν με το παλιό σχολείο, ενώ τα παιδιά αυτής της ζώνης πρέπει να αναφυτίσουν στη ζώνη τους. Δεν μπορούν να ταξιδεύουν από την μια περιοχή στην άλλη. Αυτά τα προβλήματα δεν τα έλαβε υπόψη της τοπικής διοίκησης, όπως δεν έλαβε η κυρία Βουλγεράκη και ένα μεγάλο ζήτημα. Το ζήτημα της αντισυνικής θωράκησης των σχολείων. Εμείς είμαστε μια σεισμόπληκτη περιοχή. Ευτυχώς δεν ζήσαμε θύματα στο προηγούμενο σεισμό. Το κτίριο του Θερσανού χάστηκε στην κυριολεξία, η οροφή έπεσε. Από ό,τι είχε, δεν θυμίσαμε θύματα. Όμως έλεγχος δεν γίνεται. Και είναι επισφαλή επίσης και τα κτίρια των ειδικών σχολείων στον Αγιαλή το Χωστό. Το λέμε γιατί είναι και η παιδιά ειδικών αναγκών
είναι και σχολεία που πρέπει να τα φροντίσουμε περισσότερο και παρά τα αυτά δεν γίνεται. Μα ούτως ή άλλως κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα λέμε, κυρία Σπαχή, ότι πάντα οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι ειδικοί αγωγοί και πάντα οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι αναπληρωτές, όπως είπατε και στην αρχή. Οπότε ξεκινάμε και πάμε σε μια νέα σχολική χρονιά, ή ξεκινήσαμε και οδεύουμε σε μια νέα σχολική χρονιά η οποία φαίνεται ότι έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα σε σχέση με άλλες χρονιές. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, βεβαίως. Και να πω βέβαια ότι δεν φτιάχνεται μόνο η ειδική αγωγή και η γενική παιδεία. Έχουμε ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες. Σε μαθηματικούς, σε μαθητές, σε φιλολόγους, σε φυσικούς, αλλά βέβαια τα μαθήματα είναι ισότιμα. Να πω επίσης ότι με την αντιδραστική αναθεώρηση του προγράμματος των σπουδών εκλείπουν πλέον οι κοινωνικές επιστήμες σε μια εποχή που εμφανίζεται ξανά το τέρας του φασισμού, σε μια εποχή που το δηλητήριο της απανθρωπιάς εξωθεί ένα αθώο επιβάτη στη θάλασσα, σε μια εποχή που ο εκφασισμός της κρατικής πολιτικής αφήνει αβοήθητο το θεσσαλικό λαό. Σε αυτή την περίοδο που πρέπει να δώσουμε έμφαση στα κυβερνικά μηνύματα, οι κοινωνικές επιστήμες ουσιαστικά δεν χτυπιούνται στην εκπαίδευση. Ζητούμε την επαναφορά των μαθημάτων των κοινωνικών επιστημών, ζητούμε μονιμοποίηση των αναπληρωτών, ζητούμε επίσης μονιμοποίηση των νεοδιορίστων χωρίς καμία αξιολόγηση. Και θέλω να πω, κυρία Βουλγεράκη, ότι ας σεβαστεί το δάσκαλο επιτέλους αυτό το κράτος. Ο νεοδιόριστος μας αμείβεται με 730 ευρώ. Είναι από τους πλέον κακοπληρωμένους υπαλλήλους. Και είναι ένας δάσκαλος που πρέπει να σηκώσει το βάρος της σκέψης, της καθοδήγησης, της παιδαγωγικής. Και όμως ευτελίζεται. Η μισθή είναι ευτελιστικά χαμηλή και τα ενίκια επίσης απρόσιτα. Πληρώνεται με 730 και αναζητεί κατοικία που δεν βρίσκει και το ενίκιο θα κυμαίνεται από 500 έως 600 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι σε πολύ δίνη θέση, συνάδελφοι. Και θέλω να πω από αυτό το βήμα ότι σήμερα στις 1:30 το μεσημέρι έχουμε παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ακριβώς για να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα και να πετύσουμε τη λύση τους. Και το βράδυ, 7 η ώρα, το απόγευμα, 7 η ώρα, έχουμε συνάντηση ενημερωτική στο τρίτο λύκειο και καλούμε τους νεοδιορίστους και τους αναπληρωτές. Πρώτα-πρώτα να τους χαιρετήσουμε, να τους απευθύνουμε αγωνιστικό χαιρετισμό και να τους πούμε ότι είμαστε δίπλα τους, ότι δεν είναι μόνοι τους, ότι τα προβλήματα που έχουν μπροστά τους είναι κοινά προβλήματα του σωματείου και θέλουμε τη λειτουργική τους ένταξη στις συλλογικές διαδικασίες του σωματείου και να οργανώσουμε από κοινού την πάλη μας, γιατί μόνο με τον αγώνα μας μπορούμε να κατοχυρώσουμε και την οργανική θέση και την παιδαγωγική ελευθερία. Μάλιστα. Και να αποτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση του σχολείου και να κατοχυρώσουμε τα προφορικά. Ωραία. Για όλα αυτά λοιπόν η σημερινή σας κινητοποίηση. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μάθημα να ευχηθώ για τη συνέχεια, κυρία Σπαχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δουγεράκη. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας.